Κύριο Αρβανίτη από το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Πελεύρη από τη Νέα Δημοκρατία. Φυσικά κοντά μας και ο κύριος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας, εντατικής θεραπείας ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλημέρα σε όλους σας. Γιατί... Καλημέρα σας, κύριε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Γιατί το θέμα της πανδημίας, του ανοίγματος των σχολείων, προκάλεσε και την οξία αντίδραση της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση. Όμως, κύριε Παπαδάκη, συγγνώμη για το. Για τη διακοπή. Νομίζω ότι καταρχήν το θέμα που από το πρωί παίζει τον πρωταγωνιστικό, δυστυχώς και για σας, ρόλο, το έγκλημα δηλαδή, είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε ασχολίαστο. Σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη ζωή, πόσο φτηνή γίνεται η ανθρώπινη ζωή, και σε ένα πολύ σημαντικό θέμα για μένα, που είναι το θέμα της παρουσίας του αστυνομικού της γειτονιάς και της ενίσχυσης των αστυνομικών τμήματων της γειτονιάς, της γειτονιές δηλαδή, όπου πρέπει να σας πω, κοιτώντας τα στοιχεία, όχι τώρα λόγω του περιστατικού αυτού, αλλά πρόσφατα είδα ότι έχουμε αύξηση της παραβατικότητας και της σκληρής παραβατικότητας, εγκληματικής παραβατικότητας στις γειτονιές. Στον Αντένα είδα ρεπορτάζ προσφάτως που αφορούσαν διαρρήξεις σε γειτονιές όπως στην Καλυθέα, στα Σεπόλια, στην Πετρούπολη, στο Μενίδη, που δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και ξέρετε, αυτό ήταν και ένα αφήγημα της προηγούμενης κυβέρνησης. Δεν παίρνω αφορμή για να πω αυτό, αλλά πρέπει να αλλάξουμε πλήρως τη στρατηγική μας ό,τι αφορά την προστασία των πόλεων με την ενίσχυση των αστυνομικών τμήματων της γειτονιάς, με αστυνομικούς δηλαδή που θα βρίσκονται στην πόλη για να νιώθουν και οι πολίτες ασφαλείς. Ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος είναι νομικός, μισό λεπτό κύριε Πλεύρη, δεν θα πω κάτι κακό για εσάς. Αντιθέτως, ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος είναι νομικός, και εσείς και όλοι που καταλαβαίνουμε, το θέμα της ασφάλειας του πολίτη είναι βασικό και κυρίαρχο θέμα της δημοκρατίας. Έτσι κι αλλιώς, να νιώθει ένας άνθρωπος ασφαλής στο σπίτι του. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ξαναδούμε. Δεν χρειάζονται λοιπόν τόσες δυνάμεις καταστολής, όσο πραγματικά δυνάμεις οι οποίες δημιουργούν στον πολίτη ασφάλεια όταν βρίσκεται σπίτι του, με το παιδί του, με τη γυναίκα του ή μόνος του, ή ηλικιωμένος ή σε οποιαδήποτε ηλικία είναι. Αυτό είναι ένα σχόλιο. Εγώ έχω συγκλονιστεί γιατί, ξέρετε, ζω μακριά από το σπίτι μου, είναι η οικογένειά μου πίσω. Έχουμε αυτό το φόβο καθημερινά. Έχουμε αυτό το φόβο. Δηλαδή, τι θα συμβεί, να μπαρώνουμε τα σπίτια μας, δηλαδή, λες και είναι. Αυτό πρέπει να το ξαναδούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις μαζί. Πολύ σοβαρά και πολύ ουσιαστικά. Κύριε Πλεύρη. Κύριε Παπαδάκη, πρώτα απ' όλα, συλληπιτήρια. Είναι συγκλινωστικό αυτό το έγκλημα το οποίο έχει γίνει. Και ελπίζω πολύ γρήγορα να βρεθούν οι πέτοι και να λογοδοτήσουν. Τώρα, είναι λίγο άκομψο να μπούμε σε μια κουβέντα τι στοιχεία υπήρχαν σε θέματα εγκληματικότητας πριν και μετά, με πολύ μεγάλη χαρά, αλλά θα ήταν πολύ άκομψο. Εκεί όμως που υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, κύριε Παπαδάκη, και αυτό, με συγχωρείτε, είναι η ιδεολογική σχέση που έχουμε με την αριστερά, είναι αυτό που αναρωτηθήκατε πριν. Πώς θα τιμωρούνταν αυτό το έγκλημα με τον παλαιό ποινικό κώδικα και πώς με τον νέο ποινικό κώδικα. Με τον παλαιό ποινικό κώδικα υπήρχε μόνο μία ποινή, ισόβια, και για τη ληστεία και για την ανθρωποκτονία. Κάποιοι υποστήριξαν ότι για αυτά τα δικήματα είναι άδικο να υπάρχει μόνο ποινή ισόβια, και άλλαξαν τον ποινικό κώδικα. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να τιμωρηθούν εάν συλληφθούν με 10 χρόνια ποινή, που σημαίνει 4 χρόνια έκτηση. Άρα, όταν κάποιος υπερασπίζεται τις χαμηλές ποινές, να κοιτάει και αυτόν τον κόσμο όταν γίνονται αυτά τα εγκλήματα και να πει ότι στο όνομα του ανθρωπισμού θέλω μικρές ποινές. Εμείς είμαστε οπαδοί των αυστηρών ποινών και επαναφέρουμε σε πολλά δικήματα τις πολύ αυστηρές ποινές. Είναι μια ωραία ιδεολογική κουβέντα, αλλά δυστυχώς γίνεται πάνω σε ατόμους. Για αυτά τα κτίνη οι ποινές έπρεπε να ήταν μόνο ισόβια για οποιαδήποτε πράξη κάνανε. Να μην είχαν ούτε την ευκαιρία κάποιος να τους κρίνει με μικρότερες ποινές που τώρα την έχουν. Και κύριε Παπαδάκη, για να σας πω κάτι απλό να το καταλάβετε. Χθες γύρισα από τη Μυτιλίνη που δίκαζα μια ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το δεύτερο δικαστήριο είπε τα ίδια με το πρώτο. Δηλαδή, οι ίδιες αδικήματα κατά δίκη, ίδια ελαφρυντικά στους κατηγορούμενους. Με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα που είχαν καταδικαστεί, είχαν 12 χρόνια ποινή. Με το νέο ποινικό κώδικα, για τα ίδια, οι δικαστές δεν μπορούσαν να έχουν ποινή πάνω από 5. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι έξω. Κάποιοι τα ψήφισαν αυτά.
Αυτή λοιπόν είναι μια σοβαρή πολιτική κουβέντα. Βεβαίως, μήπως οι χαμηλές ποινές είναι λάθος? Κύριε Πλεύρη, μια ερώτηση. Νομικός είστε. Πώς ήταν ο πραγματικός χρόνος έκτησης ποινής στη φυλακή με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα και πώς είναι ο πραγματικός, ο πραγματικός χρόνος έκτησης ποινής με το νέο? Και δεύτερον, να πούμε αυτήν την αλήθεια, κύριε Πλεύρη. Να την πούμε για να δείτε τι λάθος έχετε κάνει πλέον. Καταρχήν αυτό είναι μισό ψέμα που λέτε, για να σας πω γιατί. Όχι, γιατί ο ποινικό κώδικας, θα μου διορθώσει, ο ποινικό κώδικας και ο παλιός και ο νέος, δεν είναι αποτέλεσμα μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής της πλειοψηφούσας παράταξης. Ο ποινικό κώδικας είχε ξεκινήσει επί ημερών σας, είχε προχωρήσει με επιτροπή της Βουλής από όλες τις οπτικές των πραγμάτων και ψηφίστηκε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Θα έπρεπε να είχε ψηφιστεί αυτός ο κώδικας που είχατε και εσείς συμμετάσχει με την δική σας κυβέρνηση. Οπότε είναι εύκολο να λέμε στον κόσμο είναι ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ. Παντός, ήταν ποινικό κώδικα τη διαδικασία τη Βουλή. Δεν ψηφίζουν οι νομικοί. Ψηφίζουν οι βουλευτές. Αλλιώς να φέρουμε του καθηγητές να βγάζουν νόμους. Οι καθηγητές πρότειναν κάτι. Σας είπα την αλήθεια. Είπα ψέματα. Οι βουλευτές είναι αυτοί που ψηφίζουν. Και κύριε ο ποινικό κώδικα ορθώ έχει αλλάξει. Αν μου επιτρέπετε, μια παρέμβαση. Αν μου επιτρέπετε, όχι ψέματα. Το εξίσου σοκαριστικό. Αν μου επιτρέπετε. Που λέτε. Κύριε Πλεύρη, ο χρόνο έκτηση. Κύριε Πλεύρη, για τα αδικήματα που γίνανε μέχρι μία εβδόμου, ο χρόνο έκτηση είναι ίδιο. Απολύτω. Για τα αδικήματα μετά τη μία εβδόμου του 19, ο νέο ποινικό κώδικα έχει λίγο μεγαλύτερη έκτηση. Αλλά πάλι οι ποινές είναι πολύ χαμηλότερες. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πλεύρη και κύριε Αρβανίτη, οι καθηγητές που είπατε κάνουν πρόταση. Ακούστε, κύριε Αρβανίτη, σας πρότειναν οι καθηγητές να αλλάξετε τη δολοφονία. Να προχωρήσουμε όμως, αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε να πούμε και εμείς. Αν μου επιτρέπετε να πούμε και εμείς κάτι, εξίσου σοκαριστικό όμως, είναι και οι λόγοι για τους οποίους μειώνονται οι ποινές και εκεί συμφωνούσατε και οι δύο πλευρές. Στα έτσι πλαίσια της αποσυμφόρησης των φυλακών. Εάν είναι δυνατόν να λέμε, αν είναι δυνατόν να λέμε, επειδή δεν έχουμε φυλακές. Νόμο Παρασκευόπουλου δεν ψηφίσαμε εμείς. Κάνετε λάθος, κύριε Παπαδάκη. Κύριε Πλεύρη, μιλάω για τους νομικούς που συμμετείχαν στην επιτροπή. Εδώ και δύο χρόνια. Μιλάω για τους νομικούς που συμμετείχαν στην επιτροπή. Οι νομικοί, κύριε Παπαδάκη, να προτείνουν ό,τι θέλουν. Οι βουλευτές ψηφίζουν. Μάλιστα. Και οι βουλευτές παίρνουν την ευθύνη. Πάμε όμως, είναι όχι οι καθηγητές, ούτε οι δικαστές, ούτε οι εισαγγελείς. Πάμε σε ένα θέμα. Εμείς φέρνουμε τους νόμους που βλέπει επειδή η κοινωνία, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εμείς έχουμε την ευθύνη. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να εκμεταλλευτούμε και την παρουσία του κυρίου Βασιλακόπουλου. Κύριε Βασιλακόπουλε, έχει προκαλέσει η πολιτική κόντρα και θα μας πούνε τα επιχειρήματά τους οι δύο καλεσμένοι μας, η επαναλειτουργία των σχολείων που έχει δημιουργήσει, πυροδοτήσει ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Κατηγορεί η αντιπολίτευση την κυβέρνηση ότι διακινδυνεύει την υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Έχετε την άποψη ότι σωστά ανοίξαν τα σχολεία και ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία των παιδιών είναι σωστά? Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία των παιδιών είναι αυτά τα οποία υπάρχουν από την διεθνή βιβλιογραφία. Η διεθνή βιβλιογραφία έχει δείξει ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να γίνονται 2 τεστ την εβδομάδα, τα αυτοδιαγνωστικά τεστ. Αν κάνουμε 3ο τεστ την εβδομάδα, δεν αυξάνουμε το διαγνωστικό όφελος, δεν βρίσκουμε δηλαδή παραπάνω περιπτώσεις. Αν κάνουμε μόνο 1, χάνουμε περιπτώσεις. Άρα θεωρείται ότι το βέλτιστο είναι αυτό. Έχει εφαρμοστεί σε διάφορες χώρες με επιτυχία. Ξέρετε, σε αυτό υπάρχει μια πολύ ειλικρινής απάντηση. Δεν γίνεται να ανοίξεις μια λειτουργία, ιδίως σαν το σχολείο, χωρίς να κινδυνεύσει κανένα παιδί να κολλήσει και κανένας εκπαιδευτικός και άρα να μεταφερθεί μια οποιαδήποτε λίμωξη στο σπίτι. Όμως, ζυγίζεται, και νομίζω έτσι πρέπει να ζυγίζεται, ο όφελος για τα παιδιά από την εκπαιδευτική διαδικασία, που είναι τεράστιο, και το εκπαιδευτικό και το ψυχολογικό, με τον όποιο κίνδυνο τον οποίο προσπαθούν να περιορίσουν. Βέβαια, όσο περισσότερο είχαμε, θέλω, και θέλω την άποψή σας, είχαμε κάποια προβλήματα με τα self-test, όπου είχαμε μεγάλο αριθμό περιστατικών, τα οποία έβγαλαν πολλά παιδιά από το διαγνωστικό, αυτοδιαγνωστικό τεστ θετικά, υποχρεώθηκαν να υποβληθούν σε μοριακό τεστ,
αντιλαμβάνεστε την αγωνία παιδιών, γονιών, είναι πάνω από 3.000. Αυτό που οφείλεται, μήπως έχουμε παρτίδες οι οποίες δεν είναι επαρκείς? Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ, γιατί από ό,τι έμαθα έγινε κυρίως στα Γιάννενα, έγινε σε μια περιοχή, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Και Θεσσαλονίκη, κάποιο πρόβλημα και σε κάποια παρτίδα δεν το γνωρίζω. Θέλω να πω όμως εδώ ότι θα πρέπει να δούμε το θετικό. Ποιο είναι το θετικό? Ότι η κυβέρνηση, σε αντίθεση με το ότι έγινε στη Μεγάλη Βρετανία, πήρε μια πάρα πολύ σοβαρή και σωστή απόφαση. Είπε ότι το θετικό self-test δεν το θεωρώ, παρότι έχουμε υψηλή πιθανότητα να είναι θετικό εξαιτίας του ότι έχουμε έξαρση της επιδημίας και έτσι το κάνουν στην Αγγλία, δεν το θεωρώ απριόρι θετικό, αλλά αν βγει θετικό, στέλνω το παιδί να κάνει δεύτερο διαγνωστικό τεστ σε δημόσια δομή υγείας, ώστε να αποκλείσουμε τα ψευδώς θετικά και να μην χάσει κάποιο παιδί την σχολική διαδικασία για ένα ψευδές θετικό self-test. Αυτό δεν είχε γίνει, για παράδειγμα, από τη Μεγάλη Βρετανία, έγινε από εμάς. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πιστώσουμε στην κυβέρνηση και να της δώσουμε συγχαρητήρια. Διότι έτσι είδατε, ακόμα και αν υπήρχε ένα πρόβλημα στο BAT, στο συγκεκριμένο, στην παρτίδα των self-test, υπήρξε η επιβεβαίωση. Θέλω να πω κάτι για το self-test. Μπορεί να βγει, δεν λέω τώρα που έγιναν μαζικά, ένα τεστ μπορεί να βγει ψευδώς θετικό, διότι αυτός που το διαβάζει δεν έχει καταλάβει καλά τις οδηγίες. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε ψευδώς μόνο... Ψευδώς αρνητικό μπορεί να βγει, κύριε Βασιλακόπουλε. Ορίστε. Ψευδώς αρνητικό μπορεί να βγει. Δεν υπάρχει καμία διαγνωστική δοκιμασία, προφανώς και το self-test, που δεν μπορεί να βγει ψευδώς αρνητικό. Αν τα τεστ, ακόμα και το μοριακό, θέλω να πω ένα παράδειγμα. Η PCR, που είναι το μοριακό τεστ, έχει ένα ποσοστό πιθανότητας που κυμαίνεται ανάμεσα στις εργασίες από 20 μέχρι 30-35% να είναι ψευδώς αρνητικό. Να σας θυμίσω ότι ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος χρειάστηκε να κάνει 4 διαδοχικά τεστ μέχρι να διαγνωστεί. Μάλιστα. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Αρβανίτη και μετά τον κύριο Πλεύρη στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Αντιδράει και η αντιπολίτευση και όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ για τους χειρισμούς της κυβέρνησης για το άνοιγμα των σχολείων. Γιατί, κύριε Αρβανίτη, θέλω την άποψή σας. Καταρχήν, κύριε Παπαδάκη, νομίζω ότι έχουμε πάει πια στη λογική της ανοσίας της Αγγέλης. Δυστυχώς. Εγώ βλέπω τα στοιχεία καθημερινά και τα βλέπω ή τα διαβάζω διαφορετικά. Κοιτάω πάντα τους διασωληνωμένους και τους νεκρούς. Αυτό το νούμερο δεν πέφτει καθόλου. Από την άλλη, αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι δεν έχουν πάρθει οι αναγκαίες. Δεν έχουν γίνει αναγκαίες κινήσεις από την κυβέρνηση σε αυτό που λέμε στις κοινότητες. Στις κοινότητες των γιατρών, στις κοινότητες των ανθρώπων που δουλεύουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις κοινότητες της πρώτης γραμμής. Πραγματικά για μένα είναι προβληματικό, δηλαδή πώς θα ανοίξουν τα σχολεία, τι ακριβώς προστασία έχουν οι εκπαιδευτικοί καταρχήν και οι γονείς και οι μαθητές στην προκειμένη περίπτωση. Και θα επιμείνω σε αυτό που άκουσα και από τον συνομιλητή μας, ότι τα τεστ αυτά, τα αυτοδιάγνωσης δηλαδή, τα τεστ των ιδιωτών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δημιουργήσουν τείχος προστασίας. Μια αίσθηση δίνουν και μια ησυχία, νομίζω. Το βασικό ζήτημα είναι, το πούμε ξεκάθαρα και θα συμφωνήσουμε όλοι εδώ, είναι ο εμβολιασμός. Ο εμβολιασμός είναι το βασικό ζήτημα. Και εδώ, κύριε Παπαδάκη, είναι η τελευταία μου κουβέντα. Πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πήγε πάρα πολύ άσχημα. Θέλω να σας προετοιμάσω και εσάς να θυμηθείτε, να με καλέσετε τότε. Είναι το μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε θέματα εκεί, πάρα πολύ σοβαρά. Επιμένω ότι το θεωρώ ανεπίτρεπτο να ζητάει ο Ευρωβουλευτής ή οι Ευρωβουλευτές να δούμε τι ακριβώς υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Φοντελάιαν, με τις εταιρείες και τα ποσά να είναι σβηστά, κύριε Παπαδάκη. Μας δώσανε τις συμφωνίες χωρίς να ξέρουμε τα ποσά. Και υπάρχει πολύ θόρυβος εδώ. Πολύ θόρυβος εδώ από τις Βρυξέλλες που σας λέω, τι ακριβώς έχουν συμφωνήσει. Δεν θα έπρεπε μετά από ένα χρόνο τέτοια μάχη η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι τόσο χαμηλά. Δηλαδή ουσιαστικά στο 17%. Ας με διορθώσουν. Θέλω να πάμε και στον κύριο Πλεύρη. Να πάμε και στον κύριο Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη. Ακούστε, τάχιστα. Πρώτα απ' όλα, τα self-test είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει και δεν μας λύνει όλα τα προβλήματα. Σίγουρα τα περιστατικά τα οποία θα κριθούν θετικά θα προστατεύσουν άλλον πληθυσμό. Ο εμβολιασμός είναι το μείζον, διότι ο εμβολιασμός δημιουργεί τις συνθήκες οράκησης του πληθυσμού. Αυτή τη στιγμή ο εμβολιασμός στην Ελλάδα κινείται συνεχώς πάνω από 100.000. Έχει δοθεί δυνατότητα σε όλους τους συμπολίτες μας από τα 30 έτη και πάνω να εμβολιαστούν.
Άρα αυτή τη στιγμή κύριε και Βλέπη, το υγειονομικό χαμηλά προσωπικό θα έπρεπε να έχει εμβολιαστεί στο σύνολό του. Μάλιστα. Κατά την προσωπική μου άποψη, στο ιατρό νοσηλευτικό προσωπικό θα έπρεπε να ήταν υποχρεωτικός ο εμβολιασμός και υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Ωραία. Να γίνει. Μας είπατε και το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει ότι σε ειδικούς πληθυσμούς, χάρη της δημόσιας υγείας, μπορεί να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός και αυτό είναι το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Κατά την άποψή μας, λοιπόν, μέσα στο Μάιο και κυρίως τον Ιούνιο, και όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί, θα μπορούμε να φτάνουμε στην κανονικότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρβανίτη, κύριε Βασιλακόπουλε. Να σας ευχαριστούμε.